λοιπόν η φράση να τελειώσω με αυτό, τι σημαίνει εταιρική ευθύνη κατά τον ΤΑΠ. Για την εταιρεία ΤΑΠ, εταιρική κοινωνική ευθύνη. Μην μιλάτε. Ακούστε με λίγο και να ξέρετε και να ξέρουμε τι διεκδικούμε. Γιατί το διεκδικούμε και τι είναι αυτό το πράγμα που διεκδικούμε. Εταιρική λοιπόν ευθύνη, κοινωνική ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση της επιχείρησης να συμπεριφέρεται ηθικά και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό είπα ότι όσοι έρχονται από έξω θα ανοίγουν απλά ένα κουμπάκι και δεν θα σκέφτονται να έρθουν στην κλεισούρα. Άρα έχουμε και οικονομική ανάπτυξη σε επίπεδο τουρισμού και γενικότερη. Βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα της ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς και της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. Ποια κοινωνία έχει μεγαλύτερη ανάγκη προς αυτήν την κατεύθυνση σε σχέση με αυτά που προανέφερα? Η κοινωνία του κέντρου της Καστοριάς ή των απομονωμένων περιοχών και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν αυτές όπως η κλεισούρα. Αυτό. Συνεχίζω. Θα δώσω το λόγο στον Γιάννη τον Κόκα και στην Άννα Πίσω και μετά στον Χρήστο Πατσίκα, τον Κώστα και τον Δημήτρη. Παίρνω εγώ την κυρία Αντιδήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, την ευθύνη για τη μη ενημέρωσή σας. Έχουμε καθίσει δεκάδες φορές όλο το καλοκαίρι και δεν έτυχε να μιλήσουμε δύο πράγματα γι' αυτό. Τις προτάσεις που έκανα 12-15 Μαρτίου και το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς θα είναι στις 4 Απριλίου. Νόμισα ότι ήσασταν ενήμερος από τα μέσα ή από το Δήμο. Έντιμο η κατάθεσή σου και πραγματικά σε παραδέχομαι πίστο, αλλά αναγκάζομαι να σε υποστηρίξω λέγοντας πάλι κάτι που είπα την προηγούμενη φορά. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι όλοι. Δεν είσαι μόνος υπεύθυνος. Αν εμείς δεν σε πιάσουμε και σου πούμε τι έκανε εκεί στο κυβέρνημα, θα ενημερωθούμε. Πρέπει να ενημερωνόμαστε. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Πρέπει να ενημερωνόμαστε, ακούστε να σας παρακαλώ, πολύ σημαντικό αυτό. Να ενημερωνόμαστε και να συζητάμε μεταξύ μας και να διεκδικούμε. Δεν θα το κάνουμε αυτό, θα πεθάνουμε και θα τελειώσουμε και θα ζήσουμε. Τελείωσε η κλεισούρα, πάει. Παίρνω εγώ την ευθύνη γιατί στις 25 του Μαρτίου μας κάλεσε ο Δήμαρχος. Να συνεχίσουμε όμως τώρα. Τελείωσε. Να συνεχίσουμε. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Καλημερίζω και πάλι όλους τους φίλους και συμπαγιανούς μας. Εκπλήσουμε που δεν παρίσταται αυτή τη στιγμή και οι εκπρόσωποι μας που ψηφίσαμε στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή οι δύο βουλευτές. Μεγαλύτερη όμως έκπληξη έχω που απουσιάζει σκανδαλωδώς ο Δήμαρχος Καστοριάς. Ο οποίος γνώριζε από προχθές ότι θα γίνει πάλι αυτή η συνέλευση. Εκτός κι αν έχουμε και αυτό δείχνει ότι την κλεισούρα την έχει βάλει χ. Με την πράξη του αυτή που έκανε. Ήξερε από προχθές ότι θα ξανασυναντηθούμε. Όλη τη βδομάδα τηρούσε μια ένοχη σιωπή, όπως και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο κ. Χατζημεωνίδης, ο λαλίτατος κατά τα άλλα για άλλα θέματα της Καστοριάς, δεν εμφανίστηκαν όλη την εβδομάδα σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης της Καστοριάς και οι δύο να υποστηρίξουν αυτό το δίκαιο αίτημα. Το ξέρει και η Κουτσή Μαρία σήμερα έμαθε ότι η κλεισούρα έχει το περισσότερο δίκαιο από όσο έχουν όλα τα άλλα χωριά που διέρχεται ο ΤΑΠ και όλοι οι άλλοι δήμοι που σκανδαλωδώς, θα το τονίσω αυτό, χρηματοδοτούνται από τον ΤΑΠ. Τι θέλω να πω. Πέρασε ένα έργο. Λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοι, scripta manent, δηλαδή τα γραπτά μένουν. Τα γραπτά τι λένε, ότι έχουν καθοριστεί στο μνημόνιο, ξέρετε ποια έργα κύριοι. Το αρχοντικό του Παπατέρκου που είναι ιδιωτικό, που δεν δικαιούνταν από αυτά τα χρήματα να πάρει ούτε ένα ευρώ. Το πνευματικό κέντρο της Καστοριάς, για το οποίο υπάρχει διαθήκη Παπαναζάρου με 5 εκατομμύρια νομίζω ευρώ διαθέσιμα για να γίνει αυτό το πνευματικό κέντρο, που θα αναλάβει και την μελέτη και την κατασκευή. Επίσης, η σκεπαστή αγορά της Μεσοποταμίας. Την ψηφίσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που παρίστανται εδώ πέρα. Για ποιο λόγο? Περνάει από τη Μεσοποταμία, γι' αυτό το. Από εδώ περνάει 10 χιλιόμετρα. Και αυτά τα ψηφίσατε. Πού ψηφίσατε, ξέρετε τι μας λέτε και τι μας δείχνετε, στάξτε τα μάτια. Μας βάζετε σαν στοιχείο. Αγροτική, μην κουνάνε το χέρι σας παρακαλώ, θα μιλήσω περισσότερο. Και δεν σας θυμάμαι, δεν σας είπε. Γιατί πας είπε το προσωπικό. Όχι, δεν πάω προσωπικό, μην κουνάνε το χέρι. Κοιτάξτε, ξέρετε τι έχει γίνει. Μας δείχνουν, σε παρακαλώ, μας δείχνουν σαν στα μάτια λέγοντας αγροτική ανάπτυξη και γεωργική ανάπτυξη. Δηλαδή, θα μας κάνουν μία κοπάνα στην Κούρα και άλλη μία στην Κορισό και μία στη Λυθιά. Και υποδομές λέει η απόφαση. Υποδομές, τι σημαίνει. Εδώ είναι η απόφαση. Αναφέρει πουθενά ονομαστικά όπως ανέφερε τη σκεπαστή αγορά της Μεσοποταμίας. Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε τώρα, μην δεν κοροϊδεύετε τους άλλους που ξέρετε. Δεν κοροϊδεύετε όλο αυτόν τον κόσμο. Το ξεκάθαρο ξέρετε ποιο είναι. Γι' αυτό και ερχόμαστε. Είμαστε ξεκάθαροι. Το ξεκάθαρο είναι ότι οι παριστάμενοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν ψήφισαν τα έργα της κλεισούρας. Από την οποία κλεισούρα διέρχονται 6 χιλιόμετρα αγωγού. Τι σημαίνει αυτό, είπε κάπου προχθές, κάπου ο κύριος Αγγελής. Θα τους δώσω μόνοι από τα επιπλέον χρήματα που ήρθανε. Τι λέτε κύριοι, αν θέλετε να είστε συνετοί και σύμφωνοι και αξιόπιστοι στην κλεισούρα,
πρέπει να αφαιρέσει αυτά τα δύο μεγάλα έργα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον ΤΑΠΣ. Τι θα πει το αρχοντικό του Παπατέρ που δεν το ξέρει κανείς εδώ μέσα. Τι θα πει πνευματικό κέντρο της Καστοριάς να κάνει, να τρέξει ο δήμαρχος να πάρει από το ΕΣΠΑ και από τα άλλα και από τις περιουσίες που έχουν αφήσει οι Καστοριανοί για το συγκεκριμένο έργο. Δεν είχατε κανένα δικαίωμα να ψηφίσετε εσείς οι δύο παριστάμενοι σύμβουλοι αυτά. Αυτή θα βγάλει αυτή τη δημοτική απόφαση. Να τη στείλετε στην περιφέρεια. Κλεισούρα, δεν θα πάρει τίποτα κλεισούρα στο σχολείο, ο οποίος σοβαρά. Κανένας δεν θα πάρει τίποτα. Γιατί η απόφαση που έγινε σε μνημόνιο εδώ πέρα δεν την αναφέρει πουθενά την κλεισούρα, κύριε. Και αφήστε αυτά που μου λένε. Αφήστε αυτά που μου λένε εδώ για να μαζί να στάξει τα μάτια. Στάξει τα μάτια μας κορελεύουν. Όπως κορελεύουν από το 60 με τις γερμανικές μαζί. Για τα πάρουνε. Πού είναι ο δήμαρχος της εβδομάδας. Εμφανίστηκε ο δήμαρχος της εβδομάδας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να πεινέρε κύριε. Έχει δίκιο ο δήμαρχος. Να την ανατρέψετε ήρθατε. Έχει δίκιο η κλεισούρα. Ο δήμαρχος ψήφισε αυτή την απόφαση. Που δεν ενημερώσατε. Ντροπή σε όλους σας τον αντιπεριφέρχη. Ντροπή σας. Όχι μόνο ο Δήμος, οι σύμβολοι, σας παρακαλώ πολύ, μας πάρει το δίκιο. Δεν υπάρχει εδώ, δεν κάνουμε πολιτικό καθένα. Λοιπόν, αν θέλεις, αν θέλεις, εσύ και όλοι οι περιφερειάδες, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ανοιχτό, αν ήθελε μπορούσε να έρθει. Να μας έλεγες πριν ψηφιστεί και ότι κάθε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κύριε. Να μην πάμε εκεί, αν ήθελε μπορούσε να έρθει. Είναι πρώην δήμαρχος εδώ και πρώην Δημοτική Συμβουλή. Πριν ψηφιστεί μια σοβαρή απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, συγκεντρώνονται οι σύμβουλοι. Τους ενημερώνει ο δήμαρχος ποια θα είναι η γραμμή που έπρεπε να γνωρίζαμε εμείς πριν ψηφιστεί αυτή την απόφαση. Ελάτε εδώ ρε παιδιά, θα έχουμε την απόφαση για τον ΤΑΠ. Τι έργα έχετε να μας πείτε πριν παρουσιαστεί η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Συμφωνείς κύριε Πετρόπουλε, δεν συμμαζεύεστε όλοι και εγώ έκανα σαν ομαρχιακό σύμβουλος. Συγκεντρωνόμαστε και λέγαμε τι θα ψηφίσουμε. Είσαι πάρα πολύ επιθετικός και τώρα στην Βουλή σου. Όλα τα έργα των περιοχών είναι αυτά εδώ. Η τεχνικότητα είναι επιθετικότητα κύριε. Εάν το χωριό σου φυγότανε και εσύ δεν μιλούσα που μιλάω εγώ. Το χωριό μου είναι και η κλεισούρα. Δεν ξέρω. Όχι, αφήστε τώρα. Αφήστε τα χωριά. Τα οποία όμως καταψηφίστε να μην πάρουν τίποτα. Ψηφίστε να πάει το Παπατέρ του και η Μεσοποταμία. Αν διαβάσαμε να δικάσουμε τώρα. Πού αναφέρεται κύριε Τσίπουλε η κλεισούρα. Εσύ έρχεσαι και δεσμεύεσαι τώρα και λες ότι μεταφέρεις δική σου άποψη προς τους πολίτες της Συντονιστικής Επιτροπής του Γερουγάκη και όλους εμάς που βρισκόμαστε εδώ ότι η κλεισούρα δεν θα πάει τίποτα. Τίποτα δεν θα πάει. Πώς είναι δυνατόν να δεσμεύσεις. Τίποτα, γιατί ψηφίσατε την απόψη την οποία στείλατε προς τα κάτω. Έχει φτάσει στην περιφέρεια, έχει φτάσει στο Υπουργείο. Παντού πήγε. Είπε κάτι ο Μπατζίκας προηγουμένως. Τα 5,5 εκατομμύρια τα ψηφίσατε ονομαστικά. Διαβάστε λίγο τα έργα που ψηφίσατε. Ας διαβάσει. Αρχή να σου πω κάτι άλλο που γίνεται δίκαιο να πάμε έτσι. Ουδέν και εσείς το θέλετε, δεν μπορείτε να πείτε το έξω. Το δίκαιο είναι ότι η Συντονιστική Επιτροπή που θα κάνουμε τώρα αυτή να ξεσηκώσει, κάνετε λάθος. Να ξεσηκώσει όλους όπου περνάει παράλληλα δικό στα χωριά και τις κοινότητες στους δήμους και να πάρουν το 90% του χρημάτων. Αυτό λέμε και εμείς. Αυτό το λέμε. Εμείς σίγουρα, να σου πω κάτι, ούτε ο Γιάννης ούτε ο Γκάκης θέλουν το καλό του τόπου, έτσι. Ο Πετρόπουλος που ζούλησε που δεν επηρεάζουν τα χωριά τους, δεν τους νοιάζει. Πήραν μια απόφαση για το κεντρικό. Το κεντρικό Δήμο. Να πάρουν αυτοί το 90% του ποσού. Αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι κλέψιμο. Κλέβουν και καταλέβουν τα ονόματα και τα ονόματα. Αυτό είναι ενδεικτικό. Αυτό είναι ενδεικτικό. Η συμπεριφορά που είναι να πάρει όχι μόνο. Ηρεμήστε λίγο. Καλύφθηκα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και κάτι άλλο. Δεν θέλουμε με ξένα κόλληβα να κάνουν μνημόσυνη κάποια άλλη Καστοριά. Αυτό είναι έτοιμο όλο το κατοίκον. Το αίτημα μας είναι και σε αυτό θα δραστηριοποιηθούμε, σε αυτό κινούμαστε, σε αυτό αναφερόμαστε κάθε μέρα όπου εμφανιζόμαστε και ευχαριστούμε πολύ και τα μέσα της Καστοριάς που μας δίνουν λόγο. Εμείς τουλάχιστον οι αγνοί κάτοικοι που αγωνιζόμαστε μεταφέρουμε τα προβλήματα του χωριού μας και έχουν γίνει γνωστό από εμάς προσωπικά από 4-5 άτομα και όλοι με τη συμπαράσταση όλο το χωριό φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Το ίδιο βλέπω, θέλω απλά εγώ να κάνω μια παράκληση. Μια παράκληση μόνο. Ο τόνος είναι λίγο ανεβασμένος, εντάξει, ορισμένοι έχουν λίγο πιο... Ας πούμε και εσόψυχα. Ας πούμε και εσόψυχα. Λίγο και στο φίλο μου τον Γιάννη. Είμαστε εδώ για να αναντρέψουμε τώρα μια κατάσταση. Για λίγο ησυχία να ακούσουμε. Αν δεν πιστεύαμε ότι μπορούμε να το ανατρέψουμε,
δεν θα ήμασταν εδώ. Δεν ισχύει αυτό που λέει ο Γιάννης. Ότι τα μνημόνια. Ακούστε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό που λέει ότι τα μνημόνια υπογράφηκαν και τέλος σε όλα. Το είπε χθες και ο Περιφερειάρχης ότι εγώ περιμένω τον Δήμαρχο να μου φέρει τη νέα πρόταση. Εφόσον ο Δήμαρχος ανασκευάσει όλο το πλαίσιο που έχει δώσει, το δικό του, ο Δήμαρχος της Καστοριάς, στα έργα που έχει προτείνει και πάνε στην περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης, ο οποίος είναι ο αρμόδιος για να ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία με τον ΤΑΠ, ο Περιφερειάρχης, θα το αλλάξει. Είναι πολύ εύκολο, αρκεί εμείς να αποφασίσουμε σήμερα να το ανατρέψουμε και να πάμε τις προτάσεις μας στον Δήμαρχο. Εντάξει. Και θα κάνω μια παράκληση μόνο εγώ. Αυτό που πετύχαμε, το να βάλουμε στην άκρη τις όποιες διχόνοιες έχει ο καθένας με τον άλλον εδώ μέσα και να βάλουμε οτιδήποτε άλλο κομματικό, πολιτικό, προσωπικό κτλ. Θέλω να το κρατήσουμε μέχρι τελευταία στιγμή για να βγάλουμε το αποτέλεσμα. Μέχρι να πετύχουμε τον σκοπό. Αλλιώς δεν θα πετύχουμε τίποτα και θα μας κάνουν πάλι αυτό που μας κάναμε μέχρι τώρα. Το Διέρη και Βασίλη Βέλκη. Πάντα, όχι. Λοιπόν, όλα στην άκρη τα υπόλοιπα. Μόνο επί του θέματος. Το λόγο έχει μισό λεπτό.